τον προεκλογικό αγώνα το 2010, τα κερδίσαμε τις εκλογές. Αυτό που είχα πει εγώ τότε είναι ότι δεν υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε έργα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά θα προχωρήσουμε σε μεγάλες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά η μεταρρύθμιση στο ύφος και στη ζωή της πόλης. Αυτό έχει τις επιπτώσεις που μπορούσε να έχει. Η εξωστρέφεια, αν θες, η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δεν είναι μια ιστορία γυρνάω το κουμπί και γίνονται όλα. Και επιπλέον θυμίζω ότι έχω πει επανειλημμένα ότι ο Δήμος δεν κάνει πράγματα. Ο Δήμος ανοίγει τις πόρτες για να γίνουν πράγματα από ομάδες, πολιτών, επαγγελματιών, όλα. Αυτό εξακολουθεί και είναι το μοτίβο. Να βρούμε και τα ανοίγματα προς τα αριστερά μας. Να δούμε τους συμμάχους μας. Να δούμε και τα κινήματα από την οικολογία μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο αγώνα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως ο Δήμος δεν θα περάσει ξανά στα χέρια αυτών οι οποίοι έχουν μια καθεστωτική άποψη ή αντίληψη για τον τρόπο διαχείρισης του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και καλούμαστε όλοι να κάνουμε και τη δική μας υπέρβαση. Οι προϋποθέσεις είναι να συσπηρώσουμε τον κόσμο της πρωτοβουλίας, δηλαδή τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την πόλη, να υπερβούμε τις κομματικές γραμμές, έτσι κι αλλιώς η πρωτοβουλία ήταν πέρα και πάνω από τα κόμματα, και να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες ώστε να διευρύνουμε την κοινωνική και την πολιτική μας βάση, που σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε στους όμορους πολιτικούς και κομματικούς χώρους για το καλό της πόλης. Οι προϋποθέσεις είναι να έχουμε υποψήφιο το Γιάννη Μπουτάρη, να λειτουργήσουμε πιο συλλογικά, να διευρύνουμε τα θετικά μας, που είναι η αλλαγή του αέρα, η εμπλοκή των εθελοντών, η συμμετοχή της νεολαίας στην πόλη, και ταυτοχρόνως να δούμε και τα αρνητικά μας, που είναι το χάος της κυκλοφορίας. Παλεύουμε τα σκουπίδια, αλλά δεν τα έχουμε τελειώσει ακόμη. Και οι δημοκρατικότερες και συλλογικότερες διαδικασίες. Η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη ξεκίνησε πολύ πριν το ζητήσει η Τρόικα, η οποία ακόμα δεν το έχει ζητήσει, να κάνει τη μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση του εσωτερικού κανονισμού και του τρόπου λειτουργίας του Δήμου. Η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη ξεκίνησε, και κατηγορούμαστε και εγώ και η Σοφία Σλανίδου ως η διοίκηση του Μνημονίου στην ΔΕΠΘΕ, ξεκίνησε την εξυγίαση της ΔΕΠΘΕ χωρίς να το ζητήσει τρόικα, και ίσως επειδή το ξεκινήσαμε τόσο νωρίς, να μπορέσουμε να γλιτώσουμε αυτό το θεσμό και αυτό το εργαλείο από τη λέμα της κρίσης. Στη συνέλευση τέθηκαν και οργανωτικά θέματα. Μέλη και φίλοι της πρωτοβουλίας συζητάνε ενεργά, συζητάνε ζωηρά για την προετοιμασία που χρειάζεται ώστε η δεύτερη θητεία της στη Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μπουτάρη και της πρωτοβουλίας να γίνει το Μάιο του 2014 γεγονός.